τι συμπέρασμα βγήκε τώρα, γιατί πολλά ερωτήματα προφανώς και δεν απαντήθηκαν χθες, μεταξύ των οποίων και ένα σημαντικό ερώτημα που αφορά εσάς, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Καλά, η παγίδευση του τηλεφωνικού κέντρου του ΚΚΕ, όπως έχει παραδεχτεί πλέον και η ΧΑΔΑΕ και ο εισαγγελέας, ήταν έξω από την συζήτηση, γιατί αυτή η παγίδευση έγινε και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και φυσικά έμεινε έξω από τη συζήτηση και το θεσμικό πλαίσιο των παρακολουθήσεων που είτε καθοδηγούν είτε συγκαλύπτουν αυτές τις υποθέσεις που μέσα σε αυτές είναι και η παρακολούθηση του ΚΚΕ. Είδατε μια αντιπαράθεση η οποία θεωρεί δεδομένο αυτό το απαράδεκτο θεσμικό πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα ο καθένας μας να παρακολουθείται στο όνομα της εθνικής ασφάλειας, ένα πλαίσιο που το έχουν από κοινού ψηφίσει και φυσικά από αυτή την συζήτηση έλειπε και η μορφή στο σύνολο της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας και όχι μόνο στην αποδεδειγμένη ευθύνη που έχει για τις συγκεκριμένες παρακολουθήσεις. Τώρα εσείς θεωρείτε ότι ουσιαστικά μπήκαμε σε μια προεκλογική περίοδο μέσα σε ένα τοξικό κλίμα που θα περιοριστεί σε κάποιο βαθμό ή σε μεγαλύτερο βαθμό, εσείς πείτε μου, σε μια προσωπική αντιπαράθεση, πολιτική όμως, έτσι, Μητσοτάκη Τσίπρα. Εντάξει, αυτή είναι η προσπάθεια και από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας και από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι προσπάθεια να καλύψουν το γεγονός ότι μεγαλώνει στο λαό μας η άποψη κανένας από τους δυο. Αποτυπώνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις και δείχνει ότι ένα σημαντικό κομμάτι αυτού που αποκαλούμε κοινή γνώμη δεν ξεχνάει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν ξεχνάει την κυβέρνηση Τσίπρα, δεν ξεχνάει ότι αυτό το τοξικό, ταξικό κλίμα για το οποίο μιλάτε, με τις έντονες αντιπαραθέσεις, τους καυγάδες, τους διαξυφισμούς, τις καταγγελίες, δεν γίνεται πάνω στη βάση μιας πολιτικής για την οποία άλλωστε οι ίδιοι συμφωνούν. Να θυμίσω μόνο αυτή την ειλικρινέστατη δήλωση της εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αυτές τις μέρες, ότι μιλάμε και συγκρίνουμε δύο κόμματα που δεν έχουν καμιά διαφορά μεταξύ τους, ειδικά στα θέματα της δημοκρατίας. Το θέμα είναι ότι ο Μητσοτάκης παρεύει, να το πω έτσι, τους κανόνες και παρακολούθησε κάποια πρόσωπα. Ναι. Τώρα, στην ομιλία του κυρίου Κουτσούμπα, την οποία ακούσαμε, νομίζω ότι είχε κάποια σημεία έτσι εξαιρετικά ενδιαφέροντα και κυρίως σε ό,τι αφορά την κατά την άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στάση και διαχείριση όλων των σκανδάλων που όλα τα χρόνια βγαίνουν και αφορούν τα κόμματα εξουσίας που εναλλάσσονται. Εσείς, σε αυτές τις εκλογές που έρχονται, θα προτάξετε προφανώς τα ζητήματα της ακρίβειας? Θα επιμείνουμε στις συνέπειες που φέρνει αυτή η πολιτική, μια πολιτική που έχει συνέχειες. Πάνω στο νομοθετικό πλαίσιο των προηγούμενων του ΣΥΡΙΖΑ έκτισε η Νέα Δημοκρατία το δικό της αντιδραστικό πλαίσιο, μια πολιτική που πλήττει βία την καθημερινότητά μας, η ακρίβεια, η ενεργειακή φτώχεια, οι πληστηριασμοί. Ξέρετε, γίνεται συζήτηση αυτές τις μέρες για 600.000 πληστηριασμούς σπιτιών τα οποία μεταβιβάστηκαν από τις τράπεζες στα κοράκια με βάση νόμο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Και πήρανε και πράσινο φως από τον Αριοπάγο, έτσι. Πήραν το πράσινο φως. Πρέπει να δοθεί λοιπόν μάχη. Μάχη στην καθημερινότητα, μάχη στο δρόμο και φυσικά και στην κάλπη. Γιατί φαίνεται, πιστεύω ότι ένας κόσμος είναι υποψιασμένος, καταλαβαίνει τι έρχεται, καταλαβαίνει ότι ο λογαριασμός είναι βαρύτατος από την επόμενη κυβέρνηση, μιας τέτοιας ή άλλης εκδοχής. Και το κρίσιμο ζητούμενο είναι απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση πόσο ισχυρό θα είναι η δυνατότητα του λαού μας να αγωνιστεί, να αναχαιτήσει, να αποσπάσει μέτρα και κατακτήσεις, και το κρίσιμο μέγεθος είναι η δύναμη του ΚΚΕ. Τώρα, επειδή το θέσατε και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, εγώ βλέπω στις τελευταίες τουλάχιστον δημοσκοπήσεις να υπάρχει μία μικρή όμως άνοδος, δημοσκοπικά πάντοτε, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Το ερώτημα είναι ότι με βάση την ανάλυση που κάνετε, έχοντας βιώσει ο κόσμος μία κυβέρνηση Τσίπρα σε άλλες συνθήκες, αλλά εν πάση περιπτώσει την έχει βιώσει την διακυβέρνηση Τσίπρα και έχοντας βιώσει και την διακυβέρνηση Μητσοτάκη,
Με βάση την ανάλυση σας, θα περίμενε κανείς να υπάρχει μεγαλύτερη αντίδραση και αντίσταση του κόσμου και πιο ενισχυμένο κομμουνιστικό κόμμα. Πού το αποδίδεται αυτό? Μήπως και εσείς δεν κάνετε κάτι σωστά? Να σας πω, εμείς επιμένουμε ότι υπάρχει ο χρόνος μπροστά μας να σταθμιστούν όλα τα δεδομένα, όλες οι πολιτικές που έχουν διαμορφώσει αυτή τη δύσκολη κατάσταση στην οποία ζει ο λαός μας, και μάλιστα με βάση και τις σύνθετες εξελίξεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Τον πόλεμο στον οποίο πρωτοστατεί η Ελλάδα στο πλευρό του ενός ληστή του ΝΑΤΟ απέναντι στη Ρωσία μέσω του Ζελένσκι, με κινήσεις σαν και αυτές που άκουσα προηγούμενα που σχολιάζατε από πλευράς της Προέδρου της Δημοκρατίας σε σχέση με το Ρώσο πρέσβη, αν κατάλαβα καλά. Έτσι είναι, έτσι είναι. Ναι, ότι δεν προσκλήθηκε, ναι, στο Προεδρικό γιατί Μέγαρο. Η Ελλάδα πρωτοστατεί σε αυτό το μακελιό με τη σύμφωνη γνώμη όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων. Άρα υπάρχει υλικό. Υπάρχει ο κόσμος, ο οποίος, ξαναλέω, απορρίπτει και τους δύο. Αυτός ο κόσμος την απόρριψη αυτή που κάνει πρέπει να της δώσει ριζοσπαστισμό. Και η ψήφος στο ΚΚΕ είναι η δεξαμενή αυτή η οποία μπορεί να σταθεί απέναντι την επόμενη μέρα των εκλογών. Από εκεί και πέρα, εμείς δεν υποτιμούμε ότι υπάρχει σήμερα ένας δύσκολος συσχετισμός. Υπάρχει μια έντονη προσπάθεια να μετατοπιστεί η συζήτηση στο να επιλέξουμε το μικρότερο κακό. Μόνο που το μικρότερο κακό πάντα αποδείχνεται μεγαλύτερο από αυτό που αφήσαμε. Κύριε Σοφιανέ, να σας ρωτήσω κάτι, μιας και μιλήσατε για ριζοσπαστισμό. Βλέπουμε σε ολόκληρη την Ευρώπη και φαίνεται να καταγράφεται και εδώ, γι' αυτό και θα γίνουν και κινήσεις την επόμενη εβδομάδα από την πλευρά της κυβέρνησης. Μία ριζοστικοποίηση της κοινωνίας, η οποία όμως στο μεγαλύτερο της βαθμό πάει προς τα δεξιά. Αυτό πώς το εξηγείτε? Προς το παρόν έχουμε μεγάλους απεργιακούς αγώνες σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα στις μεγάλες, στη Γαλλία, στη Βρετανία, στη Γερμανία. Απεργιακούς αγώνες που είχαμε και στη χώρα μας, απέργησαν εκατομμύρια στις 9 του Νοέμβρη. Υπάρχει μεγάλο υλικό το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί και φυσικά να απομονωθούν και οι ακροδεξιές ρατσιστικές με τη νεοναζιστική έκφραση που έχει στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, το κάθε κόμμα εκτιμά τη δική του συμβολή, τη δική του προσπάθεια, τις δικές του θέσεις. Το ΚΚΕ δεν έχει στερηθεί προσπαθειών ώστε καθημερινά τα μέλη του, τα στελέχη του, οι φίλοι του να βρίσκονται στο δρόμο του αγώνα, να δίνουν τη μάχη απέναντι στις συνέπειες που έχει η πολιτική της κυβέρνησης και αυτές τις συνέπειες να προσπαθούμε να τις αναχαιτίζουμε με τη δική μας συμβολή. Εσείς θα την ψηφίσετε την τροπολογία τελικά της Νέας Δημοκρατίας? Έχετε πει όχι. Εάν η τροπολογία αναφέρεται στην νεοναζιστική οργάνωση της Χρυσής Αυγής και στους ηγέτες οι οποίοι καταδικάστηκαν, βεβαίως. Και στις παραφιάδες, φαντάζομαι, έτσι. Εννοείται, μόνο που η κυβέρνηση δεν προχωράει σε κάτι τέτοιο. Προσπαθεί, εντάσσοντας τη συνολικότερη λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να βάλει μια ρύθμιση η οποία τα χωράει όλα. Και κάτι τέτοιο φυσικά δεν μπορούμε εμείς να ψηφίσουμε.